Ο Μανώλης Κωστίδης μας κάνει τη σύνοψη και το δηλώσιο του Κουλέμπα αλλά και του Λαυρόφ, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου του Μανώλη. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Σίγουρα έγινε μια συνάντηση, ουσιαστικά μια προσπάθεια για να τα βρουν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα. Αυτό φάνηκε πρώτα απ' όλα και η γλώσσα του σώματος από τον κύριο Κουλέμπα και τις δηλώσεις του. Οι προτάσεις του κύριου Λαυρόφ ήταν σαν να μας ζητάει την παράδοση, μας δήλωσε χαρακτηριστικά και βεβαίως, αλλά βλέποντας και το ύφος καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ναι. Και ο κύριος Λαυρόφ, ναι μεν, αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να συναντηθεί Πούτιν Ζελένσκι, αλλά όχι έτσι για να συναντηθούν, για να ικανοποιήσουμε τις εικόνες. Αν υπάρχει ουσία, ουσιαστικά το αποκλείει τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορούμε, λέει χαρακτηριστικά, και νομίζω αυτό το σημειώνουμε. Η Ρωσία, Μανώλη, για την ακρίβεια, επειδή άκουσαν προσεκτικά τον κύριο Λαυρόφ, πρέπει να πούμε ότι έχω σημειώσει κάποιες φράσεις. Η πρώτη φράση που σημείωσα είναι ότι η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Η δεύτερη, ότι τα ανθρωπιστικά εξαρτώνται από τους Ουκρανούς. Είπε ότι στη Μαριούπολη, στο μεευτήριο, υπήρχαν εθνικιστές Ουκρανοί και γι' αυτό το βομβαρδίσαμε. Έτσι, αυτό και κατηγόρησε αυτούς. Και κρατάω ακριβώς και το άλλο, γιατί αυτό θέλω να μας σχολιάσεις, το οποίο εγώ το βρίσκω και ίσως το πιο σοβαρό και ενδεικτικό το που πάει το πράγμα. Ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι η Δύση δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Νομίζω αυτό θα καθορίσει και το μέλλον, διότι κατηγόρησε συνέχεια τη Δύση και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η ασφάλεια μας δεν μπορεί να εξαρτάται από το ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπήρχε ένα ζήτημα μεταξύ μας με την Ουκρανία εννοούσε. Νομίζω δεν υπάρχει πρόοδος μέχρι στιγμής, καθόλου θα λέγαμε. Ας ευχηθούμε ότι τις επόμενες μέρες τα πράγματα θα είναι καλύτερα, αλλά οι ελπίδες που υπήρχαν πριν τη συνάντηση νομίζω εξανεμίστηκαν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το διπλωματικό φόρουμ συνεχίζεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Στόλτερμπεκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, φτάνει αύριο στην Αντάλια για να συναντηθεί με τον Ερντογάν και τον Τζαβούσογλου. ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι η Ρωσία τι θα κάνει. Η Ρωσία δείχνει να συνεχίζει κανονικά αυτή την πορεία της, την εισβολή της στην Ρωσία. Οι Ουκρανοί λένε να συναντηθεί Πούτιν Ζελένσκι, το απορρίπτει ο Λαυρόβ. Αν είναι να τα πούμε ξανά μεταξύ μας, θα τα πούμε, λέει, αλλά αφήνει όλα τα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Δεν είναι καλό το κλίμα. Αυτό φάνηκε και σε αυτή τη συνάντηση και σε όσα απάντησε κυρίως ο Λαυρόβ στο CNN. Συνέρωσε ο CNN, ήταν αρκετά σκληρός και για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και την αξιοπιστία της Δύσης, έτσι όπως τα βλέπει η Μόσχα τα πράγματα. Ναι. Επίσης επανέλαβε Μανώλη και για τα βιολογικά όπλα στην, ναι, στην, ναι, απάντησή, ναι, του. Και, ναι. Είπε ότι φτιάχνουν σε χώρες ακριβώς. Και γίνονται σε άλλες χώρες. Και έφλεξε και στα σύνορα της Κίνας. Λέει και στην Κίνα και γίνονται ναι, τέτοια πράγματα. Τώρα, δεν μπορώ να, δηλαδή μπορεί να ξέρουν κάτι, μπορεί να είναι να κατηγορεί την ΗΠΑ. Αυτό το θέμα είναι ο Κουλέμπα. Δηλαδή, όταν είδαμε τον Κουλέμπα να μιλάει το ύφος του μόλις ξεκίναγε η συνέντευξη τύπου, ήταν πραγματικά πολύ κακό το κλίμα, βέβαια, φάνηκε. Διάρκειας 90 λεπτών είχε προβλεφθεί η συνάντηση, 95 λεπτά ήταν η διάρκεια. Όλοι έλεγαν αν πάει κι άλλο, δηλαδή αν προχωρήσει κι άλλο το πράγμα, δηλαδή πάει στα 120 λεπτά, υπάρχει ελπίδα, κάτι να συζητάνε. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα, στα 95 λεπτά βγήκαν έξω και άρχισαν να κάνουν δηλώσεις, νομίζω. Εντάξει, να και όπως είπες και από το ύφος μόνο φαίνονταν ότι δεν υπήρχε κανένα σημείο σύγκλησης και κανένα είχαμε σημείο είχαμε ναυάγιο συμφωνίας. Σήμερα σε αυτή τη φάση η διπλωματία συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Μανώλη, οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις βεβαίως το μεταδώσουμε.